Καλησπέρα σας. Απόψε θα δούμε μια συναρπαστική ταινία με ήρωες πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών. Είναι η ταινία «Ο στόχος» του Άρθουρ Πεν, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Τζιν Χάκμαν και ο Ματ Ντίλον. Το σκηνοθέτη τον γνωρίζουμε ήδη από δύο σημαντικές ταινίες του που πρόβαλε τελευταία η ΕΤ 2. Το western, το «Μεγάλο ανθρωπάκι» με τον Ντάστιν Χόφμαν και την Φέι Ντάναουέι, και «Μπόνι και Κλάιντ» με τον Βόρεν Μπίτι και επίσης τη Φέι Ντάναουέι. Όπως έχουμε πει και άλλοτε, ο Άρθουρ Πεν είναι ένας πρικισμένος καλλιτέχνης, ο οποίος δεν κάνει συνήθως μόνο σινεμά για το σινεμά, αλλά έχει και ο ίδιος στόχο στο να αποκαλύψει, να καταγγείλει και να συνεγείρει τις συνειδήσεις των θεατών του πάνω σε διάφορα γεγονότα τα οποία είτε παρασιωπήθηκαν είτε διαστρεβλώθηκαν. Αποτέλεσμα, να επαναλαμβάνονται με μαθηματική ακρίβεια στον κόσμο μας. Στο «Μεγάλο ανθρωπάκι», λόγου χάρη, καταγγέλλοντας τη σφαγή των Ινδιάνων από τους Λευκούς, περνάει διαχρονικά την καταγγελία του στις μέρες μας με τις σφαγές άλλων μειονοτήτων από τους ισχυρούς, ενώ στο φιλμ «Μπόνι και Κλάιντ» με τους παλιούς ληστές η αναφορά και στα προβλήματα και τα καμώματα της σημερινής νεολαίας που εγκλωβίζεται στις ίδιες παγίδες είναι ολοφάνερη. Στην ταινία «Ο στόχος», ο Άρθουρ Πεν καταπιάνεται τώρα με το επικίνδυνο επάγγελμα των ανθρώπων που κάνουν κατασκοπία. Πώς δεν ησυχάζουν ποτέ για πολλούς και διαφόρους λόγους, ακόμα και όταν μεταξύ των χωρών που γίνεται πόλεμος ή ψυχρός πόλεμος, επέλθει ειρήνη. Και αυτό γιατί οι σκληρές πράξεις των πρακτόρων των μυστικών υπηρεσιών κατά την εποχή που ήταν εν ενεργεία τους ακολουθούν και όταν καταφέρουν σώοι να βγουν στην αποστρατεία, με αποτέλεσμα να βρίσκονται διαρκώς σε κίνδυνο. Ο ήρωας της ταινίας είναι ένας τέτοιος παλέμαχος, ο οποίος ενώ προσπαθεί να ζήσει ήρεμα και να αποκαταστήσει την πατρική σχέση του με τον έφηβο πια γιο του, μπλέκει εκ νέου σε μια σκληρή περιπέτεια. Ο Άρθουρ Πεν αφηγείται την ιστορία του με τη γνωστή του θεαματική καταρακτώδη τακτική. Στην αρχή είναι ήρεμος, όπως ένα μικρό ποταμάκι, ένα ριάκι απλό που κυλάει ήσυχα στην κήτη του. Μόνο που το ριάκι οδεύει βαθμιαία σε ένα τεράστιο καταράκτη που παρασύρει τα πάντα, παρελθόν, παρόν και μέλλον στο διάβα του. Βασισμένος στο καλογραμμένο σενάριο του Λέοναρντ Στέρν, ο σκηνοθέτης κρατάει με δεξιοτεχνία την αγωνία και το μυστήριο, ενώ οι σκηνές δράσεις με τα κυνηγητά και τους σκοτωμούς είναι από τις πιο δυνατές. Ο στόχος δεν είναι βέβαια ένα έργο τέχνης, αντιπροσωπευτικό της μεγάλης αξίας του Άρθουρ Πεν. Είναι ωστόσο μια ευπρόσωπη επαγγελματική εργασία του, ένας συνδυασμός της ποιότητας με την εμπορικότητα, ταινία ενδιαφέρουσα πάνω στον αέναο, μυστικό και φανερό πόλεμο των κατασκόπων. Καλό σας βράδυ.